για να σκάνουμε μπου ή να σα πούμε trick or treat, όπως βλέπουμε σε αμερικάνικες ταινίες. Νατάσα μου. Καλημέρα. Η διευθύντρια του eventful.gr και συνεργάτη δάμα Νατάσα Σιδηροκαστρίτου είναι μαζί μα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μα προτείνει ωραίες ιδέες για να φτιάξουμε μόνες μα για το Halloween και μόνοι μα. Γιατί βέβαια, παιδί μου, είναι από αυτές τις γιορτές που τελικά έχουν μπει στη ζωή μα, ειδικά τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Ξέρεις τι, είναι από αυτά που έρχονται από το εξωτερικό, αλλά μας αρέσουν τόσο πολύ γιατί γενικά εμείς οι Έλληνες θέλουμε να γιορτάζουμε. Μπορεί να έχουμε στενοχώριες, αλλά πάντα βρίσκουμε τον τρόπο το πώς θα γιορτάσουμε. Πήραμε λοιπόν και αυτό και εμείς φέτος και πρέπει να σου πω ότι το Halloween, ενώ συνήθως γιορτάζεται στο εξωτερικό, Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία, φέτος γίνεται χαμός σε όλα τα μαγαζιά. Έκανα μια έρευνα αγοράς τον τελευταίο καιρό. Και φίλες και φίλοι μας, όπου έχουν κυκλοφορήσει, είναι οι βιτρίνες στολισμένες, όλα τα παιχνιδάδικα έχουν ειδικό stand και προϊόντα. Και σκεφτόμουν ότι είναι μια ωραία ιδέα, επειδή φέτος μου πέφτει κάθε χρόνο 31 Οκτώβρη, το Halloween. Κάθε χρόνο 31 Οκτώβρη. Απλώς φέτος πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν ένα παιδάκι έχει και πάρτι, έχει γενέθλια, θέλει να κάνει κάποια εκδήλωση, μπορεί να το προσαρμόσει. Να το συνδυάσει, βέβαια. Ή αν και ακόμη και γάμοι που γίνονται το Σάββατο έχουν. Γάμος να μου έρθει άλλη σαν τη μάγισσα. Να σου πω κάτι. Γενικά οι Έλληνες προτιμούν πολύ έτσι, διάφορα περίεργα πια. Και ακόμη και αυτά τα σπούκι δίνουν μια διαφορετική κοινότητα. Καλέ, πάω τις κόρες μου κάνουν κάτι δραστηριότητες και μου λένε το Σάββατο, άμα θέλετε κυρία Τσιμτζιλή, ελάτε, γιατί μου λέει θα κάνουμε κολοκύθες. Λέω καλέ, 2,5 χρονών κολοκύθες, μου λέει ναι, μου λέει αρέσουν πολύ στα παιδάκια. Σου καλύζουν κολοκύθες. Τι βέβαια, θα κάνουμε, είναι και θα μας δείξεις, Νατασάκη μου. Καταρχήν να πούμε για το Halloween, βέβαια, ότι είναι μία γιορτή του δυτικού κόσμου, πιο πολύ, και δεν πολλοί τις συνδέουν με τις απόκριες τις δικές μας. Δεν είναι οι απόκριες. Έχουν μια πιο μυστικιστική διάθεση. Αλλά γιορτάζονται και εδώ γιατί το θέμα είναι αυτό το τρομακτικό. Ναι. Πολύ. Γι' αυτό και βλέπεις φαντασματάκια, βλέπεις νεκροκεφαλές, βλέπεις μαγισούλες, βλέπεις αραχνούλες. Ό,τι τέλος πάντων τρομάζει κάποιον. Στο εξωτερικό βγαίνουν και τα πιτσιρίκια στους δρόμους και στα σπίτια, χτυπάνε τις πόρτες και λένε trick or treat, δηλαδή κέρασμα ή φάρσα. Ναι. Πολλοί βέβαια είναι που εδώ στην Ελλάδα ρωτάνε, εγώ το βλέπα μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ρωτάγανε, γίνεται σε κάποια γειτονιά Halloween. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμη, αλλά νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια το βλέπω και έρχεται στα ματίνα μου. Εμείς πάντως, όσοι έχουμε δει ταινίες, που λίγο πολύ όλοι έχουμε δει ταινίες. Το έχουμε δει σε ταινίες πάρα πολλές, τα παιδάκια να μαζεύονται και να πηγαίνουν ανά 5-6 στα σπίτια που περιμένουν οι νοικοκυρές και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών με τεράστιες με γλυκάκια κτλ. Ναι, πολύ. Όσοι βλέπουμε στο Instagram και έχουμε φίλους στο εξωτερικό, εγώ έβλεπα την Αλέκα Καμιλά, ας πούμε, που στην Αμερική το κορίτσι έχει σολάρι. Ετοιμάζεται για γιορτή, χαμός. Μα πηγαίνουν, υπάρχει ειδική μέρα που πηγαίνουν οι γονείς και βλέπουμε και τους επώνυμους, δηλαδή αν δείτε και στο ίντερνετ, που πηγαίνουν οι γονείς μια συγκεκριμένη μέρα σε τεράστιες εκτάσεις και ψωνίζουν τις κολοκύθες με τα παιδιά τους και τις καλέζουν. Τι ωραία κιόλας δραστηριότητα. Ναι. Πώς πάμε δηλαδή για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, πάμε για ακριβώς την κολοκύθα του είναι Halloween. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή για εκείνους. Είδαμε και τους Μπέκαμ, δεν είχαμε δει μέρη πρόσφατα να ψωνίζουν. Λοιπόν, για να δούμε εμείς τι έχουμε ετοιμάσει για να προσαρμόσουμε το Halloween στη ζωή μας. Αυτό είναι δικό σου, το επέλεξες. Αυτό είναι χυμός καρότου βέβαια. Μπορούμε να πάρουμε τζαράκια. Εννοείται, να πάρουμε τζαράκια, να πάρουμε φωτά. Μια ράχνη στο στόμα. Ωραία. Καλαμάκια που είναι άσπρο μαύρο με το μπισκοτάκι, γιατί έχουμε και μπισκοτάκι εδώ στο τέλειο ίδιο φως. Άρα και το παιδάκι πίνει το χυμό και μετά τσουκ παίρνει και το μπισκοτάκι. Παίρνει και το μπισκότο του. Έχουμε cake pops, φαντασματάκια. Ναι. Φανταστικά. Ναι, πολύ ωραία. Ρωτάω. Ναι, πολύ ωραίο. Ναι, αυτά τα φτιάχνουμε και μόνοι μας. Τα παίρνουμε κιόλας, αλλά τα φτιάχνουμε και μόνοι μας. Ναι, τα φτιάχνουμε και μόνοι μας. Και cake pops όλοι φτιάχνουμε με τη ζαχαρόπαστο από πάνω τη φτιάχνουμε και την κάνουμε τέλεια. Και τα δύο μαυράκια είναι δύο μπιρμπιλάκια. Τα ματάκια του φαντάσματος. Τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν στην αγορά μέχρι και αξεσουάρ. Εγώ δηλαδή φοράω σπουλαρίκι που βρήκα. Α, σκελετό, σκελετό. Φανταστικό φαίνεται. Να το. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά εμένα μου αρέσουν όλα αυτά. Πολύ. Και το δαχτυλίδι, και το δαχτυλίδι μου, το μάγισσα. Το οποίο δαχτυλίδι πρέπει να σου πω δεν είναι δαχτυλίδι. Είναι α, έτσι για τα μαλλιά. Α, θα το βάλω εγώ καλέ. Βάλ το, εσύ και το βάλω εγώ εδώ. Ωραίο. Τέλειο. Λοιπόν, έχουμε τα μπισκοτάκια μας, έχουμε τα cake pops που γενικά αφήστε τη φαντασία σας να οριάσει πραγματικά στα γλυκίσματα. Τι κολοκύθες μας. Τι κολοκύθες, από πού τις παίρνουμε. Δηλαδή, εγώ τώρα πρόσφατα πήγα φρούτα, λαχανικά δεν είδα.
Υπάρχουν. Ναι, ναι. Βέβαια, και ειδικά ίσως τώρα που είναι και η εποχή, έχει πάρα πολλές κολοκύθες. Πώς κάνουμε μια κολοκύθα έτσι. Κοίτα, πώς γενικά. Την και την καθαρίζουμε. Υπάρχουν και στο εμπόριο διάφορα εργαλεία που σε βοηθάνε να την κόψεις και να την ανοίξεις. Ναι. Υπάρχουν στο εμπόριο. Αλλά μπορείς να μπεις και στο ίντερνετ να δεις. Είναι λίγο δύσκολη. Γενικά είναι δύσκολη η κολοκύθα. Ακόμα και να την κόψεις και για να την φτιάξεις σούπα. Μάλιστα. Που είναι φανταστική η σούπα. Αλλά ακόμη και εκεί είναι δύσκολη να την καθαρίσεις. Πάρα πολύ ωραία και εντυπωσιακή. Και μπορούμε ειδικά για αυτή τη μέρα να ανοίξουμε 2-3 κολοκύθες δηλαδή και να βάλουμε μέσα κεράκια. Και τα κεράκια μας. Και είναι φανταστικό. Δεν το βλέπεις. Και είναι μόνο του διακόσμηση. Λοιπόν, για να δούμε. Τάρτα κολοκύθα. Α, ναι, τέλαντε. Βγάζουμε το εσωτερικό και κάνουμε τάρτα κολοκύθα. Κάνουμε σούπα κολοκύθα και είμαστε κάνουμε πολλά. Χαρούμενοι. Αυτά εδώ έχω μην πολύ περήφανη που τα έφτιαξα. Αυτά είναι πραγματικά τρομακτικά και σπούκι. Μοιάζουν σαν δαχτυλάκια. Ναι, είναι τα δαχτυλάκια μας. Πώς το έκανες αυτό, μαζί με τις κόρες σου, μου λέγες. Ναι. Πάνω γραμμές με μία... Με τρομάζει, έτσι να τάσα. Με ένα ξυλαράκι, μια δεντογλυφίδα και μετά βάλαμε και λίγη κανέλα για να φαίνεται αυτό το μαύρο. Έτσι, ναι. το περίοδο. Άρα μπορούμε να κάνουμε ένα μπουφέ στο σπίτι μας, να φτιάξουμε διάφορα χειροποίητα προϊόντα και να τον διακοσμήσουμε. Ναι, με χαρτόνι μπορείς να φτιάξεις τέτοιες βεντάλιες, να φτιάξεις αυτό εδώ που είναι τα φαντασματάκια που μπορείς να φτιάξεις πολύ εύκολα. Για δείξε μου για παράδειγμα. Λοιπόν, εγώ έχω να σου δείξω, περίμενε, είναι πολύ εύκολο. Ναι. Στο εμπόριο βρίσκουμε τέτοιες μπαλίτσες από φελιζόλ. Υπάρχουν σε διάφορα σχήματα, σε διάφορα μεγέθη, όχι σχήματα, σε διάφορα μεγέθη, τα οποία τι κάνουμε. Χριστουγεννιάτικη καλέ παίρνουμε για να μην πάρουμε. Τι χριστουγεννιάτικη, απλώς πρέπει να βάλεις πολύ γάζα γιατί είναι άσπρη και άμα είναι κόκκινη, ας πούμε, βάλεις. Σωστό, θα φαίνεται. Το κάνεις έτσι και μετά με μια πολύ ωραία κορδελίτσα. Τσακ, τσακ, τσακ. Κοίτα πόσο εύκολο. Και βάζεις ή ζωγραφίζεις ματάκια. Με δύο μαρκαδόρους ή τα... και αυτά από το εμπόριο. Μπράβο. Υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία, παντού. Να τα. Όπως και... εδώ στα γλυφιτζούρια. Και τα κρεμάς. Μπορείς να βάλεις μπαλόνι μέσα, αν δεν έχεις τέτοιο. Έχουν ματάκια εδώ, να τα. Αυτά είναι γλυφιτζουράκια. Ναι, φανταστικά. Τα οποία τα έχεις τυλίξει και αυτά με γάζα. Ναι, ναι, βέβαια. Για να τα δίνεις και σαν δωράκια στα ακριβώς. Εδώ μπορείς να βάλεις μπαλονάκι για να το κάνεις και πιο μεγάλο. Ναι. Ή τις ριζόμπαλες, τις πολύ πολύ μεγάλες, τις άσπρες μπάλες για να κάνεις πιο μεγάλες και πιο εντυπωσιακές διακοσμήσεις. Καλά, εγώ έχω αυτό το παιχνίδι σήμερα. Μου το έχεις φέρει δώρο στη βαφτιστήρα σου. Αυτό το φουσκωτό με τις μπαλίτσες. Τέλεια. Δεν είναι πολλά χρώματα, αλλά βάζεις πολύ γάζα. Βάζεις πολύ γάζα και τα δένεις. Και τα δένεις. Κίτρινο, πράσινο, μπλε δεν υπάρχει. Εννοείται, να σου πω κάτι. Αυτό τώρα το υπέροχο, πώς το έχεις κάνει, παιδί μας, τι είναι εδώ. Αυτό είναι. Από τις κόρες μου μπορεί να έχουμε και εμείς πιο έτσι, βαρύ καλσόν. Από τις κόρες μου καλσόν είναι. Έχω γεμίσει μέσα με άλλες κάλτσες. Το έχω βάλει κάτω από το χαλάκι. Δηλαδή σε ένα σπίτι που θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Είναι τέλειο. Το βάζεις έτσι στην είσοδο και ο άλλος μπαίνει κατευθείαν στο κλίμα. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Αυτοκόλλητα κάτω. Ναι, και στην τουαλέτα βάζουν αυτοκόλλητα. Ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές γκρινιάζουμε. Α πούμε, έχω και εγώ εδώ τον παπανότα που λέει αυτά τα ξενόφερτα και τα λοιπά. Και ναι, τον άκουσα πριν. Και το Halloween και το ένα και το άλλο. Θέλουμε όμως ωραίες αφορμές να γιορτάζουμε. Και ό,τι κάνει τα παιδιά μας ευτυχισμένα και χαρούμενα. Και αυτή η γιορτή αρέσει στα παιδιά. Το να ντυθούν, να τρομάξουν το ένα το άλλο. Είναι ωραίο να βρίσκεις αφορμές. Είναι αυτό που λες. Είναι ωραίο να βρίσκεις αφορμές να. Να χαίρεσαι, να περνάς καλά. Βλέπω cupcakes εδώ. Μπισκότα, cupcakes. Ό,τι μπορείς να φανταστείς μπορείς να φτιάξεις. Τι ωραία. Επίσης, κοίτα και εδώ κάποιοι... μια συσκευασία. Φανταστική παιδιά. Επίσης κάποιοι ξέρεις τι άλλο κάνουν. Τι κάνουν. Όπως είναι η κολοκύθα εκεί έτσι σκαλισμένη. Ναι. Ανοίγουν πιο μεγάλο το στόμα. Το βάζουν μέσα σε μια πιατέλα μεγάλη, ναι, και μέσα το γεμίζουν με ένα dip πράσινο, κόκκινο, ανάλογα το τι θέλεις dip. Και είναι σαν να έχει κάνει. Αχ, ωραία ιδέα! Είναι φανταστικό. Ναι, σαν να τρέχει αίμα. Ναι, σαν να έχει κάνει με το. Αλλά τέλος πάντων είναι. Γενικά, αυτή η γιορτή είναι πολύ, για πολύ τρομακτικό, ναι, τρομακτικά θέματα. Ναι, υποτίθεται. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτή η κολοκύθα και να σου πω και κάτι, θα την κρατούσα και μετά εγώ. Αυτή μπορεί να την κρατήσει το χειμώνα, ας πούμε, να την χρησιμοποιήσει αρεσό. Μπορεί να την. Σαν να κυροποιήσει. Μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Γιατί είναι. Έλα, μέρη, θα μ' άρεσε η μέρα, σταμάτα. Θα κάνει καρδιά. Μπορεί σε εξωτερικό χώρο να τη βάλει. Ναι, μπορεί. Στον μπαλκόνι. Και όσο σου κρατήσει. Α, γιατί δεν κρατάει πολύ, Όσο σου κρατήσει. Ναι, εξαρτάται από την κολοκύθα. Πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Α, κοίτα και σαβάζω. Κοίτα και σαβάζω. Ιδέες, τι ωραίο. Εδώ, η κολοκύθα. Αυτό θα σου κρατήσει πολύ. Ορίστε, με το ψεύτικο χέρι τα δείχνω. Αυτό πλάκα-πλάκα βολεύει. Έχεις μια φαγουρίτσα εδώ στην πλάτη. Είναι κάτι τέτοιο. Είναι αντίστοιχο. Για να θες να σου φέρω να το κάνεις, αυτό μου έκανε. Λοιπόν, πάρα πολύ.
πολύ ωραίες. Γενικά, ιδέες. Αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει φέτος. Αυτές τις ιδέες και πολλές περισσότερες βρίσκεται και στο event. Στο eventful.gr, όπου μπορούν να βρουν και όλα όσα έτσι έχουμε χρησιμοποιήσει ούτως και που τα βρήκαμε. Μπράβο! Νατάσα, μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα σου. Να γιορτάσεις και εσύ φέτος με τα κορίτσια σου. Λες, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα. Είδες. Μου άρεσε. Θα ξεκινήσω από τα τσιμπιδάκια που έχω και ένα καημό και τους βάζω τσιμπιδάκια. Όριστε. Θα ξεκινήσω από κάπου. Το Σάββατο στη βόλτα να τους βάλω τσιμπιδάκια. Τέτοια περίεργα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Νατάσα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γιορτάστε το Halloween για να το απολαύσετε μαζί με τους δικούς σας ανθρώπους.